Και πάμε να φτιάξουμε την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Μία μιλόπιτα πολύ ιδιαίτερη, μιλόπιτα Dorset, από την περιοχή της Αγγλίας. Ουσιαστικά εκεί πέρα δεν το λένε καν μιλόπιτα, το λένε tray bake, που σημαίνει ότι είναι ένα γλυκό ψημένο σε ταψί. Είναι μία μιλόπιτα ταψιού, οπότε αυτό θα σας δείξω και εγώ. Για την εύκολη μιλόπιτα, Dorset, θα χρειαστούμε 220 γραμμάρια βούτυρο, 220 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 4 αυγά μέτρια, μισό κουταλάκι του γλυκού ginger σε σκόνη, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, ξύσμα από ένα λεμόνι, 300 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μία κουταλιά της σούπας baking powder, μία πρέζα αλάτι, 600 γραμμάρια μήλα πράσινα και χυμό από μισό λεμόνι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε παγωτό καϊμάκι, φύλλα δυόσμου, ζάχαρη άχνη και κανέλα. Λοιπόν, το ιδιαίτερο με αυτή τη συνταγή είναι ότι γίνεται μόλις ένα μπολ. Δεν χρειάζεται μίξερ, δεν χρειάζεται δυσκολία. Και αυτό που μας αρέσει πολύ σε αυτή τη συνταγή είναι ότι έχει ολόκληρα κομμάτια μήλου μέσα. Δηλαδή, πραγματικά το γεύεσαι και καταλαβαίνεις ότι τρως μιλόπιτα. Και εμένα, πάντα όταν κάποιος μου λέει ότι έχει μιλόπιτα, θέλω να καταλάβω ότι τρώω μήλα. Γιατί μία μιλόπιτα με τριμμένα μήλα μέσα που δεν καταλαβαίνεις καθόλου γεύση από μήλα, δεν υπάρχει καμία ουσία, δεν υπάρχει λόγος να τη λες μιλόπιτα. Τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έχω βουτυράκι και θα ρίξω μέσα στον μπολ. Το βουτυράκι μας είναι λιωμένο και χρησιμοποιώ βούτυρο αγελάδας, όχι μαργαρίνη. Κανονικό βουτυράκι, ωραίο και φρέσκο. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το βούτυρο είναι ακριβό για την τσέπη σας, μπορεί να το θεωρείτε, μπορούμε να βάλουμε σπορέλαιο, όχι μαργαρίνη. Σπορέλαιο θα δουλέψει μια χαρά, θα βγει νόστιμη η μιλόπιτα, αλλά σίγουρα το βουτυράκι θα μας δώσει το κάτι της παραπάνω. Προσθέτω μέσα την καστανή ζάχαρη και τα αυγουλάκια μου. 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, θα προσθέσω επίσης το ξύσμα από το λεμόνι. Το χυμό θα το κρατήσουμε στη συνέχεια για τα μήλα. Ξύσμα από ένα λεμόνι, θα ρίξουμε όλα τα spices μας μέσα. Μοσχοκάριδο, κανέλα και ginger. Άμα δεν είστε fan του ginger, μην βάλετε ginger, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή τη συγκεκριμένη μιλόπιτα. Και ανακατεύουμε πολύ καλά. Εδώ. Θέλουμε να σπάσουν τα βουλάκια και ουσιαστικά να πάρει ένα καστανό, ωραίο χρώμα το μείγμα μας. Το πάρει βέβαια από τη ζάχαρη. Τώρα, άμα είναι δυνατόν να χτυπήσετε λίγο παραπάνω για να λιώσει και η ζάχαρη, καλώς, αλλά δεν θέλω να σας πιέζω. Θέλω να κάνετε μια εύκολη συνταγή και να τη φτιάξετε όλοι σας. Ως τώρα, έχω κάνει κάτι δύσκολο, Διονύση. Μπράβο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να μην είναι δύσκολο, να μην φοβηθεί και ο κόσμος που βλέπει αυτή τη συνταγή, γιατί θέλω όλοι μα όλοι να τη φτιάξουν. Είναι ό,τι πιο εύκολο υπάρχει και πραγματικά θα ενθουσιαστείτε. Λοιπόν, φτάνει τόσο, Διονύση. Πολύ κουραστήκαμε. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα τα στερεά μας. Τα στερεά είναι αλεύρι με μπέικιν, που απλά θα ανακατέψουμε. Βάλαμε το αλεύρι και το μπέικιν μέσα, θα προσθέσω και λίγο αλατάκι. Όλα τα γλυκά μας χρειάζονται αλάτι για να γίνουν πιο νόστιμα, να το θυμάστε. Πάντα μα πάντα. Λοιπόν, και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Δεν θέλω να ανακατέψετε πάρα πολύ. Γιατί άμα ανακατεύουμε πολύ, δουλεύει γλουτένη, το έχουμε ξαναπεί και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Έχω 3 πράσινα μιλαράκια. Και αν με ρωτήσετε αν μπορείτε να βάλετε άλλα μήλα στη συνταγή, θα σας πω. Θεωρητικά ναι, πρακτικά όχι. Γιατί τα πράσινα μήλα έχουν γενικά περισσότερη αντοχή από τα υπόλοιπα μήλα μέσα στο φούρνο, οπότε δεν διαλύονται. Λοιπόν, βγάζουμε με ένα εκπυρηνωτή το κέντρο του μήλου. 1, 2, 3. Το πέτυχα αυτό. Τέλεια. Και με ένα πίλερ ή ένα μαχαίρι βγάζετε τη φλούδα από τα μήλα σας. Και αυτό δεν είναι απαραίτητο, όμως μπορείτε να κρατήσετε τη φλούδα. Αλλά εμένα μου αρέσει να τη βγάζω σε αυτή τη συνταγή. Και το τελευταίο μας μιλαράκι, εδώ. Τέλεια, όμορφο. Τις φλούδες δεν τις χρειαζόμαστε. Και παίρνουμε τα 3 μιλαράκια, τα κόβουμε στη μέση, εδώ. Αυτό κάθισε όρθιο, φανταστικό, γύρισε και ξανακάθισε. Και λεπτές φετούλες, εδώ. Βέβαια, η όλη διαδικασία γίνεται πολύ πιο εύκολα σε ένα μαντολίνο. Μαντολίνο είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα, σε περίπτωση που κάποιοι νομίζουν ότι τους βρίζω. Είναι αυτό το μηχανηματάκι που κόβει πολύ λεπτές φέτες όλα μας τα λαχανικά. Το ξέρεις, Διονύση? Το ξέρα. Από
Ωραίος. Και έτσι όπως είναι τα μυλαράκια μας, πάμε να στήσουμε τη μυλόπιτα. Αλλά πριν στήσουμε τη μυλόπιτα, έχω κρατήσει το λεμονάκι, το ξύσμα το βάλαμε μέσα στο μείγμα, αν θυμάστε. Θα προσθέσω το χυμό εδώ πέρα, γιατί δεν θέλουμε να μαυρίσουν τα μυλαράκια μας, θέλουμε να γίνουν ωραία και σεξι και να μείνουν σεξι. Κουκούτσια δεν χρειαζόμαστε, οπότε ό,τι κουκούτσι έφυγε. Και βέβαια το λεμόνι θα απογειώσει και τη γεύση από τα πράσινά μας τα μυλαράκια. Τώρα, έχω έτοιμο το ταψάκι μου 25×32 και θα ρίξω τη μισή γέμιση μέσα, εδώ. Και ο πιο εύκολος τρόπος για να απλώσετε είναι με βρεγμένα χέρια. Να θυμάστε πάντα όλα αυτά τα ζυμάρια. Βρέχετε λίγο τα χέρια σας και έτσι όπως είναι βρεγμένα, κατευθείαν απλώνει το ζυμάρι. Γιατί θα δυσκολευτείτε, είναι πολύ λίγη ζύμη. Κοιτάξτε, άπλωσε, αλλά τώρα άρχισε να κολλάει πάλι. Τι κάνω, ξαναβρέχω λίγο τα χεράκια μου εδώ. Μην ανησυχείτε, δεν θα χαλάσει η συνταγή. Είναι τόσο λίγο το νεράκι, αλλά βοηθάει να απλώσει πάρα πολύ καλά το μείγμα. Τέλεια. Με το που απλώσουμε το μείγμα μας, παίρνουμε τα μυλαράκια μας και αρχίζουμε και τοποθετούμε το ένα δίπλα από το άλλο. Εδώ, έτσι. Κοιτάξτε τι ωραία. Λοιπόν, κρατάμε τα πολύ ωραία για πάνω-πάνω. Και αυτά που είναι λίγο μικρότερα, λίγο σπασμένα, λίγο ταλαιπωρημένα, τα βάζουμε στο κέντρο που δεν θα φαίνονται. Πανέμορφα. Λοιπόν, βάζω και τα υπόλοιπα εδώ και εδώ. Και ήρθε η ώρα να ρίξω την υπόλοιπη γέμιση από πάνω. Πολύ απλά, πάρτε τη γέμιση. Θα σας φανεί λίγη γέμιση σε αυτό το σημείο. Θα σας φανεί ότι κάτι λάθος έχετε κάνει, δεν έχετε κάνει κάτι λάθος. Είναι λίγη γέμιση όντως, γιατί το ζυμάρι στη συνταγή μας είναι σχετικά λίγο. Αυτό που είναι πολύ στη συνταγή μας είναι το μήλο. Αυτό που υπερτερεί είναι το μήλο και γι' αυτό το λόγο λέμε πως κάνουμε μυλόπιτα. Αυτό πάει εδώ. Αυτό πάει πίσω και μαντέψτε τι θα κάνω. Τι? Θα βρέξω τα χεράκια μου και σιγά σιγά με βρεγμένα χέρια θα απλώσω το ζυμάρι πάνω από τα μήλα. Θα μείνουν κάποια κενά, αλλά δεν θέλω να φοβάστε, γιατί καθώς ψήνεται το μείγμα, το baking powder έχει την ιδιότητα να φουσκώνει, οπότε όλα αυτά τα κενά που βλέπετε στο τέλος θα φουσκώσουν και θα γίνει ομοιόμορφη μυλόπιτα. Λίγο ακόμα εδώ. Και τώρα σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να βάλουμε τα υπόλοιπα μυλαράκια από πάνω. Το βάλετε λίγο πιο αραιά. Εδώ. Βάλω άλλο ένα. Άλλο ένα εδώ. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Θα βάλω και εδώ άλλα πέντε. Αυτά εδώ θα τα βάλω πλάγια. Έτσι και έτσι και εδώ. Και περίσσεψε μόλις μία φέτα μήλου, οπότε δικαιωματικά μπορώ να τη δοκιμάσω. Και τώρα ήρθε η ώρα του ψήσιματος. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς, οπότε θα βάλω μέσα όσο πιο ψηλά γίνεται και θα ψήσω συνολικά για 35 με 40 λεπτάκια. Μόλις είναι έτοιμη θα βγάλω και θα αφήσω λίγο να κρυώσει, όχι πολύ, και θα σερβίρουμε. Η μυλόπιτα έφτασε στην Αμερική από την Μεγάλη Βρετανία γύρω στον 17ο αιώνα. Τα πρώτα χρόνια της παρασκευής της τρωγόταν μόνο η άγλικη γέμιση και όχι η ζύμη. Σταδιακά άρχισε να γλυκαίνει, μέχρι που πέρασε στους Αμερικανούς, οι οποίοι απογείωσαν τη γεύση και τη φήμη της. Πηγές αναφέρουν ότι τα παλιά χρόνια η μυλόπιτα αποτελούσε το δείπνο των παιδιών, ενώ οι νοικοκυρές την έψιναν κάθε εβδομάδα, ακόμα και τις εποχές που δεν υπήρχαν μήλα, αντικαθιστώντας τα φρέσκα μήλα με αποξηραμένα. Και η μυλόπιτά μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό μόνο να τη βλέπεις, γιατί είναι πανέμορφη και αυτό που σας υπόσχομαι είναι ότι είναι και πάρα πολύ γευστική. Τώρα, το κόψιμο πώς θα γίνει. Θέλει ο σκηνοθέτης λέει να βλέπει μήλα. Για να βλέπεις μήλα έτσι όπως έβαλα τα μήλα από πάνω, πρέπει να κόψω εδώ, εδώ και εδώ. Να κόψω δηλαδή εδώ. Σ' αρέσει εδώ. Τέλεια. Να κόψω και εδώ. Και το υπόλοιπο. Μεριδάρα, έτσι. Κάτσε να κόψω εδώ πέρα αυτή τη μικρή τη γωνίτσα για να μην φαίνεται. Και το φανταστικό εδώ πέρα είναι αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Είναι γεμάτο μήλο. Η μυλόπιτα πάει εδώ. Είναι ένα ρουστίκ, όπως σας είχα πει, γλυκό. Και θα παίξουμε δυνατά. Και όταν λέω δυνατά, το εννοώ. Θέλουμε παγωτάκι. Θέλουμε το παγωτάκι μας ωραία από πάνω. Και δεν θέλω να κάνετε τσιγκουνιές. Βάλτε μία μπάλα παγωτό, δεν χρειάζεται να τη στήσετε τέλεια. Θέλω λίγο κανέλα, λίγο άχνη
Και τι άλλο. Ένα φιλαράκι δυος μου. Τα-τα-ν! Κοίταξε εδώ. Πώς μπορείς ένα τόσο σπιτικό γλυκό να το κάνεις τόσο γκουρμέ. Το γκουρμέ δεν σημαίνει ότι είναι κάτι φαντεζή. Το γκουρμέ είναι το νόστιμο. Και αυτό εδώ το γλυκό είναι η επιτομή του νόστιμου γλυκού. Πραγματικά σας λέω, όταν το δοκιμάσετε ακριβώς όπως είναι, θα πάθετε σοκ. Για την εύκολη μιλόπιτα Dorset, φτιάχνουμε τη ζύμη βάζοντας ένα μπολ το λιωμένο βούτυρο, την καστανή ζάχαρη, τα αυγά, το ξύσμα από το λεμόνι, το μοσχοκάριδο, την κανέλα, το τζίντζερ και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια αναμειγνύουμε το αλεύρι με το baking powder, τα προσθέτουμε στο μείγμα με το βούτυρο, ρίχνουμε το αλάτι και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Καθαρίζουμε τα πράσινα μήλα και τα κόβουμε σε λεπτές φέτες. Ρίχνουμε το χυμό από το λεμόνι για να μην μαυρίσουν. Απλώνουμε ομοιόμορφα τη μισή ζύμη σε ένα ταψί με λαδόκολλα. Βάζουμε μία στρώση από τα μήλα, καλύπτουμε με την υπόλοιπη ζύμη και προσθέτουμε από πάνω τα υπόλοιπα μήλα. Ψήνουμε τη μιλόπιτα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 35 με 40 λεπτά. Σερβίρουμε τη μιλόπιτα με παγωτό, πασπαλίζουμε με κανέλα και ζάχαρη άχνη και στολίζουμε με φύλλα δυός μου. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Λοιπόν, τρώγεται με πιρουνάκι, γιατί πρέπει όντως να κάνουμε όλη αυτή τη μίξη. Κοιτάξτε, θέλω λίγο απ' όλα και θέλω λίγο το χρόνο μου να τα απολαύσω. Είναι φανταστικό. Το παγωτό που έχω βάλει είναι καϊμάκι. Ταιριάζει υπέροχα. Και είναι κάτι που δεν μπορείτε να σταματήσετε να τρώτε με τίποτα. Δοκιμάστε τη μιλόπιτά μου και πραγματικά θα ξεχάσετε οτιδήποτε ξέρατε για μιλόπιτες.